Κάποιος εκ των δύο παρατάξεων εννοώ θα κουραστεί. Είτε λέγοντάς το πάρα πολύ, είτε ακούγοντάς το πάρα πολύ. Κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, ελάτε κύριε Μέντε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν ξέρω αν έχουν μείνει κυρίες ακόμα. Η αλήθεια είναι, σαν ένας πολύ πρακτικός άνθρωπος και εξ επαγγέλματος οφθαλμίατρος, μια τεχνική ειδικότητα της ιατρικής, αλλά και από τον βίο που έχω διέλθει μέχρι τώρα, έχω πελαγοδρομήσει περί το τι είναι δικαιοσύνη και τι είναι δίκαιο. Παραλίγο να ρίξουν την κυβέρνηση. Ήθελαν πάρα πολύ με την απόφαση του ΣΤΕ. Έχει κανείς αυτή την απόφαση? Κάποτε σε ένα δικαστήριο που είχα πάει, διοικητικό δικαστήριο, είπε από την έδρα ότι μέχρι να καθαρογραφεί η απόφαση τι θα με κάνουν, αν θα με απολύσουν ή όχι από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν υπάρχει απόφαση. Τώρα ποια είναι η απόφαση? Σηκώσαμε παντιέρες, είπαμε πολλά, άλλα σοβαρά, άλλα μη σοβαρά, ότι υπάρχει απόφαση. Επικαλεστήκαμε τη σοβαρότητα που δεν δείχνει η κυβέρνηση, την επικαλέστηκε η αντιπολίτευση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και έχουμε σωρία αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας που όλα τα προηγούμενα χρόνια πηγαίναν στο καλάθι των αχρήστων. Γιατί? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν κυβερνούσε η αριστερά να σηκώσει η δεξιά και το ΠΑΣΟΚ σημαία τους θεσμούς. Κυβερνούσαν εκείνοι και ήταν υποχρεωμένοι οι θεσμοί να σκάνε και να κολυμπάνε, γιατί διαφορετικά τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Να μην πω τη σωρία των αποφάσεων αυτών, γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Είναι ένα βαθύτατα πολιτικό ζήτημα. Λέμε να μην κουβεντιάζουμε για τα πρόσωπα. Μάλιστα, να μην κουβεντιάζουμε, αλλά τα πρόσωπα έρχονται ως πρόταση και έχουν στην προκειμένη περίπτωση για τον κύριο Πολίδωρα έχει ήδη προταθεί δημοσίως από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Γιατί από τον Πρωθυπουργό της χώρας? Γιατί ακριβώς η αντίδραση στην αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εγέννησε τόσο μεγάλο ως μη όφιλε πολιτικό ζήτημα που αισθάνθηκε την ανάγκη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ως Πρωθυπουργός και απέφυγε τα τερτύπια περί Μαξίμου. Να πει, ορίστε κύριε, λέτε ότι, γιατί είχα υποθεί εδώ σε αυτή την αίθουσα σε προηγούμενες, ότι τα πρόσωπα που διαλέγουμε δεν είναι τα πρόσωπα που θα ήθελε η αντιπολίτευση. Στην προηγούμενη συνεδρίαση που έγινε επ' αυτού του θέματος, δεν ξέρω αν ήταν η προηγούμενη ή πιο προηγούμενη, γιατί έχω μπερδευτεί με τόσο συνεδριάσεις, μπήκε ένα αίτημα αναβολής ολίγων ημερών. Μίλησα στο τέλος και μίλησα μισό λεπτό, ένα, δεν ήταν παραπάνω, και είπα να σας δώσω εγώ προσωπικά να ψηφίσω την αναβολή, αν ήξερα, αν υπήρχε μια δήλωση ότι ανεξαρτήτως της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν θα βάλετε θέμα να αποσυρθεί ο νόμος του παπά, να πέσει η κυβέρνηση, να πάμε σε εκλογές. Τα πρόσωπα. Προφανώς η πρόταση για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο, τι ήταν? Μία πρόταση από τα σπλάχνα της αριστεράς? Η πρόταση γι' αυτό, για να αποδειχθεί δηλαδή, να αποδειχθεί χωρίς πέραν κάθε αμφιβολίας, ότι τουλάχιστον για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί άλλα κόμματα έχουν άλλους λόγους να μην θέλουν τον κύριο Πολίδωρα, ήταν ένα ορίστε. Πάμε λοιπόν με τον κύριο Πολίδωρα, 30 χρόνια στρατευμένος βουλευτής στη δική σας παράταξη, με τις ιδιορυθμίες του, τις ιδιομορφίες του. Θυμηθήκανε τη Ζαντινιέρο, αγαπητός κύριο Ροβέρδος. Εάν θυμηθώ εγώ το πόσο ξύλο έχω φάει από το 1961 μέχρι τώρα, ποιοι ήταν υπουργοί, θα πρέπει να μεταναστεύσω και να θέλω να τους κακολογήσω αυτούς όλους τους υπουργούς. Ξέρετε κανέναν υπουργό δημοσίας τάξης πριν από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εδώ και με το ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα, που να βγήκαν και να είπαν η αστυνομία κακώς έδιρε αυτό να τον πιάσουμε και ξέρουμε ποιος είναι? Όχι βέβαια. Πώς θυμηθήκαμε τώρα τη Ζαντινιέρα? Καλώς, όχι ότι τον επενεί, του δίνει εύσημα εκείνη η τοποθέτηση. Πήγε να συγκαλύψει και εκείνος, όπως όλοι οι προγενέστεροι του, είτε ήταν από αυτό το κόμμα είτε ήταν από άλλο κόμμα της εποχής, έκαναν το ίδιο πράγμα. Πρόεδρε,
συγγνώμη αν μακρηγόρησα, αλλά διαφαίνεται, είναι σαφέστατο ότι δεν θα ψηφιστεί η πρόταση. Θα πρότεινα να υπάρξει... Κουράκι. Να υπάρξει... Όχι, δεν κλείνω. Θα πρότεινα να γίνει αντιληπτό αυτό και να υπάρξει πρόταση όπου θα μπορεί να αποδείξει και θα το αποδείξει. Δυστυχώς, αυτό φοβάμαι, ότι όποια πρόταση και να έρθει εδώ, η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να την ψηφίσει. Και το λέω αυτό με τα, τα λόγου γνώσεων. Δεν υπάρχει μία περίπτωση η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει δημορφωθεί με τον νέο της αρχηγό, να συνδράμει αυτή την κυβέρνηση. Μάλιστα. Το έχω διατυπώσει και μέσα στην Ολομέλεια της Βουλής, το λέω και τώρα. Αλλά ας φέρουμε μια άλλη πρόταση, που να μην έχει τον κύριο Πολίδωρα, να έχει δεν ξέρω ποιον. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει κάποτε να μιλήσουμε με όρους πολιτικής ειλικρίνειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εργαζόμαστε όμως για το αντίθετο, για να αποδειχθεί το αντίθετο. Δεν εργαζόμαστε για να καταδειχθεί το αδιέξοδο.